Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για τη δημιουργία του κόσμου, δηλαδή ο Θεός τη δημιούργησε τον κόσμο, ορατόν και αόρατον. Αυτό όλο που βλέπουμε και αυτό που δεν βλέπουμε, τους αγγέλους δηλαδή, τους δημιούργησε ο Θεός. Είναι ένα βασικό θέμα της Ορθοδόξης Θεολογίας, της δογματικής και θα έλεγα και της κατηχήσεως της Εκκλησίας μας. Είναι ο Θεός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Βλέπει ο άνθρωπος όλα αυτά τα ωραία της γης, αυτά τα οποία υπάρχουν στη γη, αλλά αυτά τα οποία υπάρχουν και στο στερέωμα, και χαίρεται και δοξάζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό από πλευράς Ορθοδόξου Θεολογίας, γιατί έχει μερικά σημεία τα οποία νομίζω χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετωπίσεως. Στο πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως ομολογούμε «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Δηλαδή πιστεύω στον ένα το Θεό, τον Πατέρα, τον Παντοκράτορα, ο οποίος είναι ποιητής του ουρανού και της γης και όλων των ορατών και των αοράτων. Η δημιουργία του κόσμου είναι ξεχύλισμα, όπως λένε τα πατερικά κείμενα, είναι ξεχύλισμα της αγάπης του Τριαδικού Θεού. Όποιος αγαπά στη συνέχεια θέλει να δημιουργεί. Μερικές σημαντικές πλευρές αυτού του θέματος που δεν είναι εύκολο βέβαια να εξαντληθεί σε μια εκπομπή, αλλά θα θέσουμε μερικά βασικά σημεία στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο σημείο είναι ποια είναι η ορθή διατύπωση. Ήδη έχω αρχίσει να λέω για τη δημιουργία του κόσμου, αλλά στην πατερική παράδοση και στην αποστολική παράδοση υπάρχει μια άλλη ορολογία, όχι δημιουργία του κόσμου, δημιουργία της κτήσεως. Ποιο είναι το πιο σωστό? Δημιουργία του κόσμου. Ο κόσμος τι είναι? Ο κόσμος είναι το κόσμημα, το στολίδι. Και βέβαια με αυτή την έννοια το χρησιμοποιούμε πολλές φορές στο λόγο μας, στα κηρύγματά μας, ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Θεό, ο κόσμος είναι δημιουργήμα του Θεού, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος στόλισε τον κόσμο, δηλαδή το ωραιότατο κόσμημα και τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Άρα με αυτή την έννοια λέμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Είναι το στολίδι. Υπάρχει κάτι και μετά στολίζεται. Όμως έχει και μια δυναμία αυτή η ορολογία. Όταν λέμε δημιουργός του κόσμου. Δημιουργός του κόσμου, το στολίδι. Υπάρχει κάτι το οποίο έρχεται κανείς και το αλλάζει. Ας πούμε έχουμε ένα ωραίο σπίτι και μέσα έχουμε διάφορα έπιπλα. Πάρα πολύ καλά έπιπλα. Και έρχεται κάποιος αρχιτέκτον και τα έπιπλα αυτά τα βάζει σε μια θέση ή κατασκευάζει έπιπλα από μια υπάρχουσα ύλη. Οπότε η έννοια δημιουργός του κόσμου δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην Ορθόδοξη Θεολογία, γιατί στην Ορθόδοξη Θεολογία λέμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ μη υπαρχούσης ύλης, εξού κόντων, από το μηδέν. Δηλαδή ο Θεός δεν δημιούργησε κάτι το οποίο υπήρχε, όπως έλεγαν οι πλατωνικοί φιλόσοφοι, αλλά δημιούργησε κάτι, από κάτι πρώτη φορά που δεν υπήρχε. Αυτό θα πούμε περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Άρα λέμε αποδίδει περισσότερο την αλήθεια όταν πούμε η δημιουργία της κτήσεως και όχι του κόσμου. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή αναφέρεται εκεί επανειλημμένος τη λέξη κτήση. Ελάτρεψαν οι άνθρωποι τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Ή αλλού λέει στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή «Η γάρ από καραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται». Δηλαδή η ελπίδα, η προσδοκία, η προσμονή όλης της κτήσεως περιμένει την αποκάλυψη και τη φανέρωση των ιών του Θεού. Ή αλλού λέει «Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει». Περισσότερο χρησιμοποιεί τη λέξη «κτήση». Ο κόσμος χρησιμοποιείται περισσότερο με την έννοια «ο κόσμος της αμαρτίας», «ο κόσμος των παθών», «ο κόσμος του διαβόλου». Επαναλαμβάνω, η διαφορά μεταξύ κόσμου και κτήσεως είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ο κόσμος, η λέξη κόσμος, προϋποθέτει έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος βλέπει τα υλικά αντικείμενα τα οποία υπάρχουν και τα υλικά αντικείμενα τα κατασκευάζει και έτσι φτιάχνει ένα ωραιότατο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τα όντα. Ενώ η κτήση δείχνει ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εξ υπαρχούσης ύλης, δεν δημιούργησε τον κόσμο από κάτι το οποίο υπήρχε, αλλά εκείνη την ώρα το δημιούργησε. Εκ μη όντων εις τον είναι. Δεν υπήρχε, το έφερε στο είναι. Επομένως περισσότερο
χρησιμοποιούμε τη λέξη δημιουργία της κτήσεως και λιγότερο τη δημιουργία του κόσμου. Αλλά και όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη δημιουργία του κόσμου, πάντοτε πρέπει να έχουμε την έννοια ότι δεν βρήκε κάτι ο Θεός και εκεί το κατασκεύασε και από εκεί το πήρε και το έπλασε και το έφτιαξε, τον κόσμο δηλαδή γενικότερα. Τον άνθρωπο βέβαια πήρε χώμα, αλλά από την αρχή πως έκανε τον κόσμο, είπε και γεννήθηκαν. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτε και το έφερε από το τίποτε, το έφερε στην ύπαρξη. Εν πάση περιπτώσει, όταν μιλάμε για δημιουργία του κόσμου, ο στόλισμα είναι ένα στόλισμα όλος ο κόσμος, αλλά πρέπει να έχουμε πάντοτε την έννοια ότι ήρθε εκ του μη όντως εις το είναι. Δεύτερο σημείο το οποίο είναι απαραίτητο να τονίζεται είναι ποιος είναι ο δημιουργός του κόσμου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Ο Τριαδικός Θεός είναι εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο. Ο Πατήρ, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Πατήρ δια του Λόγου εν πνεύματι κτίζει τα πάντα. Δηλαδή η ενέργεια είναι όλο το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και μέσα ο κόσμος είναι αποτέλεσμα της ενεργίας του Θεού. Ο Πατήρ δια του Λόγου εν πνεύματι Αγίο κτίζει τα πάντα. Αυτό λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Βασίλειος λέει κάτι άλλο που είναι περίπου το ίδιο, ότι ο Πατήρ είναι η αρχική προκαταρκτική αιτία της δημιουργίας, ο Υιός είναι η δημιουργική ή ποιητική αιτία της δημιουργίας και το Άγιο Πνεύμα είναι η τελειωτική. Πάλι έχει τον ίδιο νόημα αυτό που λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι ο Πατήρ, ο οποίος είναι δημιουργός, προκαταρκτική αιτία διά του Υιού, που είναι δημιουργική αιτία, εν πνεύματι Αγίο, που είναι η τελειωτική και τελειώνει όλη αυτή τη δημιουργία. Αλλά όμως, γιατί στο σύμβολο της πίστεως λέμε ότι δημιουργός του κόσμου είναι ο Πατήρ, πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη θεολογική εξήγηση και σημασία. Την εποχή των Πατέρων, το 2ο και 3ο αιώνα, αναπτύχθηκε ένα ρεύμα το οποίο λέγεται γνωστικισμός. Ήταν οι γνωστικοί φιλόσοφοι, θεολόγοι, οι οποίοι τι πρέσβευαν αυτοί. Έλεγαν ότι διαφοροποιούνταν από τους Αποστόλους και έλεγαν όχι, αυτό που λένε οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού, δεν είναι σωστό, γιατί εμείς κληρονομήσαμε μια απόρριτη γνώση από τον Χριστό, μας έδωσε μια άλλη γνώση, μυστική, και την αποκαλύπτουμε τώρα. Και κατέληγαν στη φιλοσοφία. Αυτό λέγεται γνωστικισμός. Και αυτοί ήταν γνωστικοί φιλόσοφοι. Και τους αντιμετώπισε κυρίως ο Άγιος Ειρηναίος, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο Λουγδούνου, επίσκοπος Λουγδούνου, κατά της ψευδονύμου Γνώσεως, εναντίον του γνωστικισμού. Οπότε, ο γνωστικισμός, που είχε και ρεύματα τα οποία είχαν σχέση με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά και από την Άπο Ανατολή, βλέποντας τον κόσμο, όλη τη δημιουργία, και προσπαθώντας να διερευνήσουν γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο, γιατί υπάρχει ο θάνατος για παράδειγμα. Είναι δυνατόν ο Θεός να έκανε το θάνατο? Είναι δυνατόν ο Θεός να έκανε τον κόσμο τόσο κακό και να υπάρχει το κακό μέσα στον κόσμο? Οπότε έδιναν μια άλλη εξήγηση και έλεγαν ότι υπάρχουν δύο θεοί, ο ύψιστος Θεός και ο κατώτερος Θεός. Ο ύψιστος Θεός είναι αγαθός και ο κατώτερος Θεός είναι εκείνος που δημιούργησε τον κακό κόσμο. Και επομένως στον Χριστό απέδιδαν ότι είναι κατώτερος Θεός και αυτός δημιούργησε τον κόσμο και με αυτή την έννοια το κακό το οποίο υπάρχει μέσα σε όλη την κτήση οφείλεται στον κακό Θεό, τον κατώτερο Θεό, το δημιουργό του κόσμου. Αυτή την αίρεση και θα έλεγα το ρεύμα το γνωστικιστικό το αντιμετώπισαν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας και αργότερα τον 4ο αιώνα οι μεγάλοι ιεράρχες, οι μεγάλοι πατέρες, αλλά πρώτος ήταν ο Άγιος Ειρηναίος. Και ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος, έλεγε ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Θεού Πατρός που είναι αγαθός και δημιουργού του κόσμου που είναι κακός ο Χριστός. Γι' αυτό και αμέσως απέδωσαν ότι δημιουργός του κόσμου είναι ο Πατήρ διού εν πνεύματι Αγίων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί ήθελαν να τονίσουν ότι ο Θεός δεν έκανε το κακό που υπάρχει στον κόσμο και το θάνατο.
Δεν είναι αίτιος του κακού ο Θεός, όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι ο θάνατος δημιούργημα του Θεού. Το θάνατο που το βλέπουμε μέσα στην ύπαρξή μας, στον εαυτό μας, με τις αρρώστιες και γενικά με το γύρας και με το θάνατο, και το βλέπουμε σε όλη την κτήση, γιατί υπάρχει θάνατος, φθορά, πτώση σε όλη την κτήση. Δεν έγινε από το Θεό. Ο θάνατος και το κακό αυτό είναι ένα παράσιτο το οποίο εισήλθε μέσα από την πτώση του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος παρέσυρε όλη την κτήση και όλη τη δημιουργία στο θάνατο και στο κακό. Επομένως ο κόσμος είναι αγαθός και καλός. Δημιουργήθηκε από το Θεό Πατέρα δια του Λόγου εν πνεύματι Αγίων. Και μια άλλη έννοια είναι ότι επομένως εφόσον ο κόσμος δεν είναι κακός από την αρχή του, γι' αυτό και δεν μπορούμε να αποδίδουμε το κακό στον κόσμο και δεν μπορούμε να θεωρούμε σωτηρία τη φυγή από τον κόσμο, να φεύγουμε από τον κόσμο και από την κτήση και να σωθούμε. Επομένως, ούτε ο Θεός είναι δημιουργός του κακού, πράγμα το οποίο ήρθε από τον άνθρωπο με την παρέβαση του διαβόλου, ούτε και ο κόσμος είναι κακός και πρέπει να απομακρυνόμαστε από τον κόσμο για να σωθούμε. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, την έννοια τονίζεται ότι ο κόσμος είναι δημιούργημα του Πατρός δια του Λόγου εν πνεύματι Αγίων. Αφού ξεκαθαρίσαμε αυτά τα σημαντικά κατά τη γνώμη μου σημεία, να δούμε τώρα μερικές βασικές αρχές που έχουν σχέση με τη δημιουργία του κόσμου. Η πρώτη βασική αρχή είναι ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο κατ' ενέργειαν, με την άκτιστη ενέργειά του. Είχαμε δει σε μια εκπομπή προηγουμένως ότι στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργεια. Η ουσία είναι κοινή στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και κανείς δεν γνωρίζει την ουσία του Θεού, παρά μόνο τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει τον εαυτό του. Εμείς γνωρίζουμε την ενέργεια του Θεού. Ο Θεός Πατήρ γεννά δια της ουσίας τον Υιό και εκπορεύει δια της ουσίας το Άγιο Πνεύμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ο Πατήρ κοινοποιεί την ουσία του στον Υιό διά της γεννήσεως και κοινοποιεί την ουσία του στο Άγιο Πνεύμα διά της εκπορεύσεως. Άρα γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα δια της ουσίας, ενώ τον κόσμο τον δημιουργεί με τη βούλησή του και κατ' ενέργειαν. Τώρα αυτό μπορεί να φαίνεται λιγάκι δύσκολο να το καταλάβουμε, γι' αυτό θα χρειαστεί να πω ένα παράδειγμα από την κτιστή πραγματικότητα. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κατασκευάζει διάφορα εργαλεία και συγχρόνως είναι και πατέρας. Ως πατέρας γεννά το παιδί του. Ως εργαζόμενος κτίζει. Κτίζει κάποιο οικοδόμημα, κτίζει ένα εργαλείο κτλ. Άλλο γεννώ, άλλο κτίζω. Γεννά τα παιδιά και δίνει στα παιδιά μέσα από την ουσία του και δίνει το είναι του, το DNA λέμε σήμερα εμείς, δίνει όλες τις κληρονομικές καταβολές στα παιδιά, αλλά τα δημιουργήματα τα οποία κάνει, με την εργασία την οποία κάνει, αυτά τα δημιουργεί με την ενέργειά του. Αυτό μια εικόνα για να δούμε περίπου αυτή τη διαφορά μεταξύ της γεννήσεως του Λόγου και της εκπορεύσης του Αγίου Πνεύματος από την δημιουργία της κτήσεως. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει «Εξ αηδίου δημιουργός υπάρχουν ο Θεός, ούτε βούλετο δημιουργεί, λόγο ομοουσίο, πνεύματι, διάπειρον αγαθότητα». Δηλαδή ο Θεός ήταν από την αρχή δημιουργός, είχε μέσα τη δημιουργική ενέργεια και κάποια στιγμή εμπολήθη, θέλησε να δημιουργήσει τον κόσμο. Λοιπόν, και τότε που δεν είχε δημιουργήσει τον κόσμο ήταν Θεός και μετά που δημιουργήσε τον κόσμο είναι πάλι Θεός και το έκανε από αγάπη. Πάντως δημιουργεί ο Θεός τον κόσμο κατ' ενέργεια και όχι κατ' ουσίαν. Αυτή είναι η πρώτη βασική θέση, γιατί αν λέγαμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο κατ' ουσίαν, τότε θα φτάσουμε στον πανθεϊσμό, ότι όλα τα κτίσματα είναι θεοί. Ενώ λέμε τώρα κατ' ενέργεια δημιουργεί τον κόσμο. Το πρώτο αυτό. Το δεύτερο. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ μη υπαρχούσης ύλης. Δηλαδή δεν υπήρχε μια ύλη και την οποία ύλη την πήρε και από εκεί δημιούργησε εξ αρχής τον κόσμο. Δημιούργησε εκ μη υπαρχούσης ύλης. Εκ μη όντων. Αυτό που λέμε από το μηδέν. Δεν είναι ακριβώς το μηδέν, γιατί το μηδέν έχει μια οντολογική αρχή. Αλλά το σημαντικότερο είναι εκ μη υπαρχούσης ύλης. Δηλαδή, το λένε αυτό οι πατέρες για να αντιμετωπίσουν
τη φιλοσοφία γύρω από το θέμα της δημιουργίας του κόσμου. Γιατί άλλοι φιλόσοφοι έλεγαν ότι ο κόσμος είναι αντιγραφή και πτώση από τον κόσμο των ιδεών. Δηλαδή ο Πλάτων έλεγε ότι υπάρχει το ύψος των αγαθών, το ύψος των ον, ο Θεός, που μέσα του έχει τις ιδέες, έχει τις σκέψεις, όπως ο άνθρωπος έχει τις σκέψεις, ένας αρχιτέκτον έχει μέσα του τις σκέψεις και από τις σκέψεις τις οποίες έχει, μετά στη συνέχεια φτιάχνει, κατασκευάζει, σκιαγραφεί το κτίσμα που θέλει να κατασκευάσει. Έτσι λοιπόν έλεγε ο Πλάτων, είναι το ύψος των ον που έχει μέσα του τον κόσμο των ιδεών. Και επί τη βάση του κόσμου των ιδεών δημιουργεί τον κόσμο. Ή άλλοι έλεγαν ότι ο κόσμος έγινε διαπορροής. Δηλαδή είναι ένας κόσμος μη τέλειος από ένα τέλειο άλλο κόσμο. Όμως δεν το δεχόμαστε αυτό στην παράδοσή μας. Γιατί λέγεται εκεί στην Παλαιά Διαθήκη και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γέννα το φως. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Εκείνη την ώρα το έφερε εκμή όντων εις το είναι. Και ο Μέγας Βασίλειος σε μια ευχή την οποία διαβάζουμε όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου λέγει ότι εκ του μη όντως εις το είναι μας παρήγαγεν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί έτσι καταρρύπτεται η φιλοσοφία του Πλάτωνος και οποιαδήποτε άλλη φιλοσοφία. Παράλληλα και συνέχεια αυτού που έλεγα προηγουμένως είναι η τρίτη βασική αρχή. Ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο κατά θετικό τρόπο, όχι κατά αρνητικό. Δηλαδή, οι φιλόσοφοι έλεγαν ότι ο κόσμος που βλέπουμε είναι ατελής αντιγραφή ενός άλλου τέλειου κόσμου και πραγματικού κόσμου ή είναι αποτέλεσμα πτώσεως από τον πραγματικό κόσμο. Άρα, ο κόσμος που βλέπουμε είναι, θα έλεγα, το αρνητικό, η αρνητική συνέπεια ενός άλλου τελείου κόσμου. Αυτό είναι λάθος, γιατί εμείς πιστεύουμε εξ υπαρχής ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με θετικό τρόπο. Γι' αυτό και λέει στο τέλος της ημέρας και είδε ο Θεός ότι καλόν και έγινε το εσπέρας και έγινε το ημέρα πρωί και ημέρα μία. Πάντε όταν έκανε κάτι είδε ο Θεός ότι καλόν. Ο κόσμος δεν είναι αποτέλεσμα πτώσεως. Στη συνέχεια έπεσε. Θα δούμε σε άλλη εκπομπή πως έπεσε ο κόσμος. Ο άνθρωπος και δια του ανθρώπου όλος ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι αντιγραφή ενός τελείου κόσμου, αλλά είναι από το Θεό κατά θετικών τρόπων δημιουργημένος. Αυτό έχει σημασία γιατί δείχνει ότι δεν είναι ο Θεός αιτία του κακού, όπως λέγαμε προηγουμένως. Αν υπάρχει κάτι κακό μες στον κόσμο, και φυσικά υπάρχει, δεν είναι αιτία ο Θεός. Ο Θεός τον έκανε πολύ καλό εξ αρχής και φυσικά δεν μπορεί να νομίζουμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι η φυγή από αυτόν τον κόσμο. Κάπως έτσι ένιωθε και δίδασκε ο Πλάτων, ο οποίος με τη θεωρία του έρωτος, του πλατωνικού έρωτος, έλεγε ότι όλο αυτό που βλέπουμε τον κόσμο είναι αποτέλεσμα της πτώσεως από τον τέλειο κόσμο, τον κόσμο των ιδεών. Κινήθηκε η ψυχή του ανθρώπου από τον κόσμο της ευδαιμονίας και συνέχεια να την τιμωρήσει ο Θεός την έκλεισε μέσα στο σώμα. Όμως η ψυχή καθώς βρίσκεται κλεισμένη μέσα στο σώμα του ανθρώπου έχει μνήμη του κόσμου στον οποίο βρισκόταν, την ευδαιμονία την οποία είχε του κόσμου των ιδεών. Έτσι η ψυχή θέλει να απομακρυνθεί από τον κόσμο, να αφήσει το σώμα να χαθεί τελείως, να εξαφανιστεί και να επιστρέψει στον κόσμο των ιδεών. Αυτός είναι ο πλατωνικός έρωτας, ο οποίος Πλάτων έκανε τη διάκριση μεταξύ φύση θνητού σώματος και φύση αθανάτου ψυχής. Όμως αυτό δεν το δεχόμαστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί δεν είναι κακό το σώμα. Ο Θεός εξ υπαρχής έκανε τον άνθρωπο, έπλασε το σώμα από το χώμα το οποίο κατασκευάστηκε εκ μη υπαρχούσης ύλης και συνέχεια αμέσως δημιούργησε ψυχή που δεν προϋπήρχε η ψυχή μέσα στο λεγόμενο κόσμο των ιδεών. Οπότε η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται με τη φυγή του ανθρώπου από το σώμα και από τον κόσμο, αλλά με την καταστροφή του κακού και της αμαρτίας μέσα στον κόσμο δια της Αναστάσεως του Χριστού. Και βεβαίως μια άλλη βασική αρχή
τέταρτη βασική αρχή είναι ότι ο Θεός διευθύνει τον κόσμο προσωπικά. Δηλαδή δεν είναι ένας ορολογοποιός που έκανε ένα ωραίο ρολόι, το κούρτισε και συνέχεια το άφησε να κουρτίζεται και να εργάζεται και να δουλεύει και δεν ασχολείται μαζί του. Σύμφωνα με την όλη παράδοση της Εκκλησίας μας, ο Θεός διευθύνει προσωπικά τον κόσμο με τις άκτιστες ενέργειές του. Είναι η δημιουργική ενέργεια του Θεού με την οποία δημιούργησε τον κόσμο. Και είναι μετά η προνοητική ενέργεια του Θεού με την οποία προνοεί τον κόσμο και το διευθύνει τον κόσμο προσωπικά. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Χριστός: «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Έως άρτη εργάζεται. Είναι η προνοητική ενέργεια του Θεού. Ή αλλού που είπε για τα πουλιά: «Κοιτάξτε τα πουλιά του ουρανού που δεν κοπιάζουν, δεν εργάζονται και ο πατήρ ο ουράνιος τρέφει αυτά. Τα τρέφει ο πατήρ ο ουράνιος». Είναι αυτό το οποίο ψάλλουμε στον ψαλμό, τον προημιακό ψαλμό, το διαβάζουμε στην αρχή του Εσπερινού. «Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξη». Αυτός είναι εκείνος που στέλνει το νερό μέσα στα φαράγγια. Ή αλλού λέει: «Σκύμνη οριόμενη του αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής». Όλα τα μικρά λιοντάρια φωνάζουν και τα λοιπά και ζητούν από το Θεό την τροφή τους, ο οποίος τους τη δίνει. Και είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό χωρίο που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ ήταν άτεκνη και ήθελε να αποκτήσει παιδιά και προσευχόταν στο Θεό, τότε λέει η Παλαιά Διαθήκη: «Και ο Κύριος, ενώ πρώτα απέκλεισε τα περί τη μήτραν αυτής για να μην συλλάβει, και ουκ έδωκεν αυτή Κύριος παιδίων». Άρα ήταν στήρα, γιατί ο Θεός δεν ήθελε, δεν έστειλε την ενέργειά του για να συλλάβει. Άρα η σύλληψη ενός παιδιού γίνεται με την ενέργεια του Θεού. Και στη συνέχεια λέει, όταν μετά την προσευχή την οποία έκανε, «και εμνίστη αυτής ο Κύριος και ήνυξε τη μήτρα και ήνυξε τα περί τη μήτρα και συνέλαβε». Δηλαδή η γέννηση ενός ανθρώπου δεν είναι απλώς ένας φυσικός νόμος. Βεβαίως εμείς το ονομάζουμε και το λέμε φυσικούς νόμους. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν φυσικοί νόμοι. Αλλά υπάρχουν πνευματικοί λόγοι. Δεν είναι δηλαδή ο Θεός έβαλε κάποιους νόμους μέσα στην κτήση και τους εγκατέλειψε και έφυγε και ζει στο υπερπέραν και δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Αλλά συνεχώς το κάθε τι που γίνεται είναι μέσα από την ενέργεια του Θεού. Ο Θεός θέλει. Γιατί θέλει, γνωρίζει το συμφέρον του ανθρώπου. Γιατί δεν θέλει, πάλι, γιατί γνωρίζει το συμφέρον του ανθρώπου. Αυτή είναι η βασική αρχή, αφού λέει ο Χριστός: «Και τρίχες της κεφαλής ημών με μετρημένη εσύνη». Και μια τρίχα να πέσει, πάλι θέλει, το θέλει ο Θεός, το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι μια θαυμάσια εξήγηση για να δούμε τι είναι ακριβώς το θαύμα. Όταν γίνεται ένα θαύμα, τότε συνήθως λέμε τι είναι το θαύμα, λέμε η άρση των φυσικών νόμων. Αυτό δεν μπορεί ο Θεός να έχει βάλει τους φυσικούς νόμους και κάποια στιγμή να άρει ο ίδιος, να έρει και να άρει τους φυσικούς νόμους, να έρει τον εαυτό του και το έργο του. Το θαύμα δεν είναι η άρση των φυσικών λεγόμενων νόμων. Το θαύμα είναι ότι ο Θεός εκείνη την ώρα θέλει να ενεργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Ενώ υπάρχουν αυτή η πιστότητα της Θείας Ενεργίας, αυτό που λέμε φυσικούς νόμους, είναι η πιστότητα της Θείας Ενεργίας. Έτσι θέλει να ενεργεί ο Θεός γενικώς, αλλά κάποια στιγμή θέλει να ενεργήσει και με ένα διαφορετικό τρόπο. Με αυτή λοιπόν την έννοια μιλάμε και κάνουμε λόγο για την προσωπική παρέμβαση του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Αν διαβάσει κανείς για παράδειγμα τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, θα δει εκεί που κάνει λόγο για τους λόγους των όντων. Μέσα σε όλα τα όντα υπάρχουν οι λόγοι, οι μικροί λόγοι. Τι σημαίνει αυτό? Ο Χριστός λέγεται λόγος. Ο λόγος του Πατρός, διότι εκφράζει το θέλημα του Πατρός. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Πατέρα διά του λόγου. Διά του Υιού επίησε τα πάντα, εν πνεύματι Αγίω. Οπότε η ενέργεια του Θεού που είναι στην κτήση είναι οι μικροί λόγοι. Μέσα σε όλη την κτήση υπάρχει η ουσιοποιός ενέργεια του Θεού. Όλη η κτήση έχει την ενέργεια του Θεού που την έφερε στην ύπαρξη. Μέσα σε όλη την κτήση και κυρίως στα ζώα, στα πτηνά, στα χόρτα, στα φυτά, υπάρχει και η ζωοποιός ενέργεια του Θεού που δίνει ζωή.
Δεν είναι δηλαδή η ζωή μέσα από μόνη της, την έβαλε Θεός και μετά την εγκατέλειψε, αλλά είναι η άκτιστη διηνεκής και αδιάλειπτη ενέργεια του Θεού μέσα στην κτήση. Άρα μέσα σε όλη την κτήση υπάρχουν οι λόγοι των όντων. Και είναι χαρακτηριστικό όταν ο άνθρωπος καθαρίζεται από τα πάθη και προσεύχεται μέσα στην καρδιά του μυστικά και λέει φώτισό μου το σκότος, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τότε μέσα σε μερικές στιγμές εμπειρίας του Θεού βλέπει μέσα σε όλη την κτήση, βλέπει τους λόγους των όντων, βλέπει την ενέργεια του Θεού μέσα στα ζώα, μέσα στα φυτά. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς, ο οποίος τελευταία έχει καθιερωθεί, έχει εισαχθεί στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, έχει γράψει ένα ποίημα και έλεγε «Πουλάκι ελέησον, χορταράκι ελέησον». Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα σε κάθε χορταράκι, μέσα σε κάθε πουλάκι, μέσα σε όλα τα όντα υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Αυτή η ψυχή και η ζωή στο σώμα δεν είναι αφ' αυτού τους, δηλαδή την έδωσε ο Θεός και τον εγκατέλειψε. Αυτή είναι η άκτιστη συνεχής ενέργεια του Θεού. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι όλη η κτήση είναι τελικά ένα θαύμα. Είναι θαύμα του Θεού. Οπότε στη σημερινή εκπομπή ήθελα αυτό να δούμε, να πω δηλαδή ότι πιο πολύ πρέπει να μιλάμε για δημιουργία της κτήσεως παρά του κόσμου, γιατί δεν είναι ένα πράγμα το οποίο έφυξε ο Θεός από υπάρχουσα ύλη, άρα το έκτισε εκ του μειόντος, το έφερε στο είναι. Αυτό είναι βασικό, ότι ο Θεός είναι ο πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίω που ποιεί τον κόσμο και τον δημιουργεί και τον αναδημιουργεί. Και βεβαίως οι βασικές αρχές είναι ότι πρώτον ότι ο Θεός δημιουργεί κατ' ενέργεια και όχι κατ' ουσία τον κόσμο. Δεύτερον, η δημιουργία του κόσμου είναι εκ μη υπαρχούσης ύλης, από το μη όνιστο είναι. Τρίτον, ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο κατά θετικό τρόπο, γι' αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί από το Θεό το κακό. Και φυσικά, ο Θεός διευθύνει προσωπικά τον κόσμο, ο ίδιος με τις άκτισες ενέργειές του. Και ο καθένας από εμάς είναι έργο της αγάπης του Θεού.